Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στις αρχές Ιουνίου αναμένονται οι αποφάσεις για το εάν η μείωση του φορολόγητου θα εφαρμοστεί το 2019 ή θα πάρει παράταση για το 2020. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια απόφαση την οποία την περιμένουμε ακριβώς στις 4 Ιουνίου, καθώς τότε θα αναμένεται να δημοσιευθούν τα σχετικά στοιχεία που θα δείξουν κατά πόσο η ελληνική οικονομία πηγαίνει όπως έχει υπολογιστεί, αν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα όσον αφορά την πορεία του προϋπολογισμού. Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το βασικό κριτήριο που έχει θέσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά είναι και στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αν δηλαδή τα πράγματα πάνε όπως τα έχουμε υπολογίσει, θα έχουμε την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου από το 2020. Εάν όμως δούμε ότι υπάρχει στέρηση και ότι χρειάζονται επιπλέον έσοδα, αυτό θα δούμε το μέτρο αυτό να πηγαίνει ένα χρόνο νωρίτερα ή τουλάχιστον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πιέσει πολύ ώστε να πάει ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2019. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αφενός γιατί αφορά όλους μας, είναι αφορολόγητο, το οποίο σημαίνει ότι θα δούμε μείωση στα χρήματα που παίρνουμε όσο είμαστε μισθωτοί τουλάχιστον από το πρώτο ευρώ, καθώς οι κρατήσεις αυτές που έχουμε θα αυξηθούν με αποτέλεσμα να μειωθεί ουσιαστικά ο μισθός μας. Έχει όμως και πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θέλει τα μέτρα τα οποία έχει ήδη ψηφίσει να εφαρμοστούν όσο δυνατόν πιο μετά, προκειμένου να κερδίσει πολιτικό χρόνο και να έχει την πολυτέλεια να πάει σε εκλογές όταν αυτή κρίνει, χωρίς να έχουν ψηφιστεί τα μέτρα. Αυτό αφορά στο αφορολόγητο, αφορά βέβαια και στη μείωση των συντάξεων, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2019. Όμως υπάρχει μια κουβέντα, μια φιλολογία, αν θέλεις, ότι γίνονται προσπάθειες να παραταθεί και αυτό το μέτρο, να πάει τουλάχιστον στα μέσα του 2019, εφόσον η κυβέρνηση έχει δείξει ότι επιτυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό έχει μεγάλη αξία, καθώς αν η κυβέρνηση καταφέρει να πάει σε εκλογές μέσα στο 2019 χωρίς όμως να έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα, είναι προφανές ότι θα έχει ένα πλεονέκτημα. Αν όμως δει ότι δεν γίνεται παρά τις προσπάθειές της να πάρει αυτή την παράταση και άρα από 1η-1η-2019 θα έχουμε ένα μονό χτύπημα σίγουρα με τις συντάξεις ενδεχομένως και ένα διπλό με το αφορολόγητο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ περισσότερο και αυτό έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και μπορεί να καθορίσει ενδεχομένως και το χρόνο των εκλογών. Ταυτόχρονα βέβαια με τα στοιχεία αυτά που θα δούμε στον Ιούνιο θα έχουμε μια εικόνα και για το κλείσιμο προφανώς και της τέταρτης αξιολόγησης, καθώς θα επιβεβαιωθεί όχι ότι ο προϋπολογισμός κινείται στα πλαίσια που περιμέναμε και αντίστοιχα ότι η ανάπτυξη είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί με τους εταίρους. Και βέβαια, μια καλή πορεία της ελληνικής κυβέρνησης θα καθορίσει και σε σημαντικό βαθμό και τις διαπραγματεύσεις για το χρέος που βρίσκονται ούτως ή άλλως εξέλιξη αυτή τη στιγμή, για να δούμε αν τελικά θα εφαρμοστεί το λεγόμενο γαλλικό μοντέλο που θα συνδέει το χρέος με την ανάπτυξη, αν οι Γερμανοί θα έχουν τη δικές τους αντιρρήσεις και μια δική τους πρόταση, κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες.